οικονομική κρίση που βιώσαμε όλοι μας τα προηγούμενα χρόνια, σε συνδυασμό με την υγειονομική κρίση, δημιούργησε ένα δυνατό κοκτέιλ, θα έλεγα, χρηματοοικονομικής και διοικητικής δυσλειτουργίας στους Δήμους. Ένα γεγονός το οποίο εμείς όσοι ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Τα έξοδα τώρα, η αναλλαστικότητα των δαπανών, αλλά και η επιβεβλημένη κοινωνική πολιτική λόγω της πανδημίας, δεν μας αφήνει περιθώρια ένταξης σε νέο οικονομικό περιβάλλον. Και ιδιαιτέρως οι μικροί και μεσαίοι Δήμοι, όπως είναι και ο Δήμος Τηλίδας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Και θα πρέπει ίσως να αναζητήσουμε εναλλακτικά μοντέλα διάσωσης ή εξυγίανσης, θα έλεγα, τόσο στον τομέα της οικονομίας όσο και στον τομέα της διοίκησης. Τα τελευταία χρόνια γίνονται συζητήσεις για το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην αναπτυξιακή προοπτική ενός τόπου, όπου καλείται να στηρίξει και να προστατεύσει την τοπική κοινωνία, όπως βέβαια έγινε και στην περίπτωση του κορονοϊού, και να προγραμματίσει δράσεις για βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου. Ο στόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να εκμεταλλευτεί στο έπακρο, μα τι άλλο, το συγκινητικό πλεονέκτημά της. Ποιο είναι αυτό? Είναι η στεγνή.